Γεια τε χαρά σε όλους και καλή εβδομάδα, αν και τρίτη. Τώρα, γιατί δεν έγινε χθες βίντεο για να πούμε καλή εβδομάδα στην ώρα μας, τη Δευτέρα που ξεκίνησε η εβδομάδα, γιατί δεν έγινε βίντεο την Πέμπτη που μας πέρασε, γιατί ακούγομαι έτσι, τι έγινε στο ταξίδι στην Ιταλία, τι σημαίνει ο τίτλος του βίντεο του σημερινού, τι ψώνεις από την Ιταλία, όλα αυτά θα τα δούμε παρέα, ευθύς αμέσως στο πρώτο editorial με το δικό του και αυτό λογότυπο, γιατί είμαστε επαγγελματίες. Καταρχήν να σας πω γιατί ακούγομαι έτσι και προφανώς φαίνομαι και λίγο κουρασμένος. Εγώ φουκαράς σε αυτό το ταξίδι, παιδιά, ήθελα να ψωνίσω γκουαντσάλε, να ψωνίσω προσούτα, να ψωνίσω ζυμαρικά ιταλικά, να φέρω καμιά ντομάτα από την Νάπολη, γιατί εκεί ήμασταν στην Νότια Ιταλία που έχει κάτι κονσέρβες, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά τους, πολύ γνωστές, φοβερές πομοντόρο για να φτιάχνουμε σάλτσες. Αντί λοιπόν να φέρω όλα αυτά από την Ιταλία, έφερα μαζί μου κορονοϊό. Κόλλησατε κορονοϊό μεταξύ άλλων, θα σας τα πω σε λιγάκι. Γι' αυτό και είμαι έτσι. Χθες τη Δευτέρα ήταν το πρώτο, η πρώτη φορά που το τεστ βγήκε αρνητικό και βγήκα από το σπίτι. Ήρθα σήμερα να κάνουμε αυτό το βιντεάκι και να τα πούμε εδώ, να σας τα πω. Λοιπόν, πάει αυτό. Δεύτερον, να ευχαριστήσω όλους σας για την ανταπόκριση που δείξατε και τα σχόλιά σας στο podcast, vidcast, στο βίντεο τέλος πάντων, το προηγούμενο με τον Γιάννη τον Ζουγανέλη. Για τον COVID δεν υπάρχει πρόβλημα, light, ούτε πυρετό, ούτε τίποτα άλλο, καμία παρενέργεια. Το ίδιο ελαφρά είχα περάσει και την πρώτη δέλτα που ήταν ο Βαρβάτος. Τώρα αυτός έχει ασθενήσει πολύ από ό,τι λένε οι ειδικοί. Τέλος πάντων, μου έχει μείνει όμως το μπούκωμα και σε μια ψηλό... δεν είσαι και στην καλύτερη δυνατή λειτουργία, αλλά είμαι προς το τελείωμα, το προσπερνάμε αυτό, το αφήνουμε. Πολύ έξαρση παρεπιπτόντως, παιδιά, μίλησα και με τη γιατρό μου, επειδή δεν ασχολούμαστε, τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα από ό,τι ήταν παλιά όταν κάθε μέρα μας βομβάρδιζαν, αλλά έτσι είναι ο χρόνος, γιατρεύει τα πάντα. Τώρα έχουμε άλλες προτεραιότητες, καλάθια του νοικοκυριού, από εδώ από εκεί, αλλάζει η επικαιρότητα, είναι ανάλογα, είναι κάτι σαν τη μόδα. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Το ταξιδάκι ήταν ωραίο, ήταν στη Νότια Ιταλία, αλλά ήταν και πάρα πολύ επίπονο σε ό,τι αφορά την κούραση βιολογικά, γιατί δεν ήταν ταξίδι αναψυχής. Όταν πας σε μια ταινία και μάλιστα σε μια άλλη χώρα, το συνεργείο κοστίζει την ημέρα, γιατί ήμασταν εκεί 30 και πλέον νοματέοι, οπότε πρέπει να τελειώνουν οι σκηνές, να τελειώνουν τα γυρίσματα, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις γύρισμα λιγότερο από καμιά 15 ώρες την ημέρα, πολλές φορές και 20. Έτσι, το λέω, μην νομίζετε ότι πάμε εκεί και κάνουμε χαβαλέ. Εγώ τώρα, επειδή είμαι λίγο καλομαθημένος, να το πω έτσι, δεν ξέρω, τέλος πάντων, έχω μια ιδιοτροπία, θέλω να έχω δικό μου μέσο πάντα. Αυτό το κάνω χρόνια. Και στις συναυλίες και στις παραστάσεις, πάντοτε παίρνω αυτοκίνητο δικό μου, δεν μπορώ να εξαρτώμαι από κανένα λεωφορείο, όχι από έπαρση, αλλά μου τη δίνει. Θέλω να φεύγω την ώρα που θέλω εγώ. Μπορεί να είναι πιο νωρίς, μπορεί να είναι πιο αργά. Στις μισές συναυλίες πάντοτε. Φεύγω μόλις τελειώνουμε και πάω στην άλλη πόλη, γιατί μου αρέσει να οδηγώ μόνος μου τη νύχτα. Δεν θέλω, τέλος πάντων. Θέλω μια αυτονομία. Δεν ξέρω αν ακούγεται ιδιοτροπία ή εγωιστικό. Εγώ πάντως έτσι λειτουργώ. Γι' αυτό πήρα και το αμάξι μου εκεί και με την πρόθεση να φέρω και όλα αυτά που σας είπα στην αρχή. Ήθελα να ψωνίσω προϊόντα ιταλικά. Αλλά τελικά ούτε χρόνος υπήρχε ούτε τίποτε. Ήταν πολύ πιεσμένα τα πράγματα. Φύγαμε την προπροηγούμενη Πέμπτη το απόγευμα 5-6 ώρα, κάπου εκεί τα 5.30, με τον Μιχαλάκη τον Παπαδημητρίου, τον φίλο μου ηθοποιό που παίζαμε μαζί στην ταινία. Φτάσαμε 10.30 Ιγουμενίτσα, πήραμε το καράβι, πήγαμε στο μπάρι, έφυγε το καράβι 12 η ώρα και έφτανε στο μπάρι στις 9. Το καράβι ήταν, εγώ επειδή είμαι και λίγο σουιτέζα, να σας πω και τα προσωπικά μου, λίγο καλομαθημένος, ας πούμε, θέλω καλά δωμάτια, θέλω αυτά, γιατί πέρασαν τα χρόνια, είναι πολλά τα ταξίδια, πάρα πολλά, αμέτρητες φορές, δυσκολία τέλος πάντων, και τουλάχιστον να κατακτήσουμε αυτό, ρε παιδί μου, να μένουμε κάπου ωραία. Αλλά δεν έχει δυστυχώς σε αυτά τα μέρη
και στο μπάρι που πήγαμε εμείς από Ιγουμενίτσα και στο Πρίντεζι, ακόμα χειρότερες συνθήκες. Τα πλοία εκεί όλα είναι αυτά που προτιμάνε οι Ιταλικέριδες. Ήταν ένα fast ferry που είχε 80-90% ήταν parking για να παίρνει όσο το δυνατόν περισσότερα αυτοκίνητα, Ιταλίκες στην πλειοψηφία τους, και ένα μικρό σαλονάκι. Δεν υπήρχε χώρος εκεί, παρότι είχα καμπίνα, τη βγάλαμε εκεί. Ήταν λίγο, έπαθε ένα πολιτισμικό σοκ, ομολογώ. Δεν κοιμήθηκα λοιπόν όλη τη νύχτα. Πήγα στην καμπίνα μου κατά τις 7 το πρωί, 9.30 φτάσαμε. Κοιμήθηκα και ψιλοκοιμήθηκα μια ωρίτσα. Βγήκαμε στο μπάρι με το δικό μου αυτοκίνητο και το Μιχαλάκι. Πήγαμε οδικός στο Λέτσε, έξω από το Λέτσε και συγκεκριμένα στο Οστούνι ή στην Οστούνι. Δεν ξέρω πώς λέγεται, μάλλον η Οστούνι. Μία περιοχή έξω από το Λέτσε, θα ξαναπώ. Ένα περίεργο κόνσεπτ, παιδιά. Σαν χώρα από νησί, έτσι, είχε καστράκια, είχε και ωραίο ιστορικό κέντρο, αλλά ορεινά, έτσι, ένα περίεργο πράγμα. Όμορφο μέρος με 300.000 κατοίκους, έτσι, δεν ήταν μικρό. Από ό,τι ανακαλύψαμε, μέναμε σε ένα ξενοδοχείο καταπληκτικό, περίεργο, παλιό μοναστήρι, το οποίο είχε μετατραπεί σε ξενοδοχείο, αλλά εσωτερικά είχε χώρους που απαγορευόταν να μπεις. Ήταν μόνο για τους παπάδες εκεί πέρα, κάτι εικόνες, σκάγαν κάτι περίεργοι τύποι, κάτι μυστήρια, τέλος πάντων. Είχε την πλάκα του, αλλά δεν μου επέτρεπαν να πάρω κανένα βίντεο εκεί πέρα, γι' αυτό δεν σας δείξω πλάνα, σας δείξω εξωτερικά μόνο. Η πρώτη μέρα ήταν εκεί, δεν κοιμήθηκα καθόλου από την υπερένταση. Το ίδιο βράδυ που φτάσαμε είχαμε νυχτερινό γύρισμα μέχρι τις 5 το πρωί. Άρχισα εκεί να κρυώνω την πάτησα, βγήκα με βρεγμένα μαλλιά. Πήγα να κοιμηθώ 6-7, 8.30 με πήρα ένας φίλος μου, με ξύπνησε. Δράμα, δεν ξανακοιμήθηκα. Μετά είχαμε το μεσημέρι ημερήσια γυρίσματα. Περπατούσαμε στους δρόμους εκεί του Οστούνι ή της Οστούνι, τέλος πάντων. Έγινα μουσκεμα γιατί είχε καλό καιρό με ένα κοστούμι που έπρεπε να φοράω. Στέγνωσα πάνω μου, πήγα στο ξενοδοχείο, κρύωσα περισσότερο. Το βράδυ είχαμε πάλι γύρισμα. Δεν ξανακοιμήθηκα πάλι το βράδυ, τη τριφογύριζα από εδώ από εκεί. Να μην σας ταλαιπωρώ. Την άλλη μέρα κάναμε ένα γύρισμα ημερήσιο και 7 η ώρα έφευγε το πλοίο μας από το μπάρι. Κάνω τη διαδρομή. Είδαμε και λίγο το μπάρι εσωτερικά, πολύ όμορφο, γιατί πηγαίνοντας. Το πρωί που φτάσαμε δεν μπήκαμε μέσα στην πόλη και εγώ νομίζω ότι είναι έτσι καμιά, είδα μόνο μια βιομηχανική ζώνη, ενώ έχει πολύ ωραία κτίρια. Θα δείτε και εκεί και από τον μπάρι κάποια πλανάκια. Εγώ εντωμεταξύ είχα κρυώσει πάρα πολύ, μπούκωμα, χαρτομάντιλα, ρίγη, ιστορίες, φρίκι. Ήθελα δηλαδή, πώς πας στο στρατό και λες να γυρίσω σπίτι μου, δεν έβλεπα την ώρα να φτάσω στο σπίτι μου, ας πούμε. Πάλι δεν κοιμήθηκα τη νύχτα εκεί με τους Ιταλικέριδες και με τα λοιπά. Φτάσαμε το πρωί, φύγαμε από, τι ώρα ήτανε, 7.30, 7 το πρωί, από την Ιγουμενίτσα στην Αθήνα, αφού να φανταστείτε, για να κοιμηθώ λιγάκι, δεν πήγα από τη γέφυρα Ριο Αντίριου, πήρα την παντόφλα, πήγα απέναντι να κοιμηθώ ένα τέταρτο, γιατί δεν έβλεπα μπροστά μου από την ίστα. Γενικά όλη αυτή τις 5-6 μέρες πρέπει να κοιμήθηκα, παιδιά, σύνολο 10 ώρες. Με βρήκε δηλαδή και αδύναμο και γυρίζω σπίτι επιτέλους, πάω να κάνω μπάνιο, λέω έχω κρυώσει και βλέπω το σαπουνάκι μου, πήγα να ξεριστώ, ότι δεν το μυρίζω. Από εκεί ξεκίνησε, την Τετάρτη, Πέμπτη, πότε ήτανε, κάνω τεστ, πάρτα και τον κορονοϊό και τέλος πάντων χθες βγήκε αρνητικό. Έκατσα αυτές τις 5 μέρες με παρακεταμόλες και βιταμίνες C και τα λοιπά. Και χτες βγήκε αρνητικό, είμαι τώρα στο τέλος και ήρθα σήμερα να κάνω αυτό το βίντεο. Αυτό εν ολίγης είναι, ήταν η περιπέτεια αυτή με το ταξίδι το συγκεκριμένο. Ενώ ήθελα να κάνω περισσότερα πλάνα, να πάρω περισσότερα πλάνα, πήρα μαζί μου και τη Sony, εκτός από την Action Camera, αλλά παιδιά δεν υπήρχε χρόνος καθόλου, έτσι το λέω, απολογούμε κιόλας, γιατί σας υποσχέθηκα ότι θα κάνουμε εξόπλατο με τα βίντεο από εκεί, αλλά 15-20 ώρες γύρισμα τη μέρα σύν η αρρώστια, έτσι ζητώ την κατανόησή σας, δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω. Πήρα ενδεικτικά κάποια πλανάκια με τα οποία θα σας αφήσω να συνέλθω και λίγο, να περάσει αυτή η παπαριά εδώ και να δούμε τι βίντεο θα κάνουμε, μάλλον καμιά κιταρίτιδα ή κανένα μαγειρικό,
μπορεί η κιταρίτιδα έτσι να ξελαμπικάρουμε λιγάκι για μεθαύριο την Πέμπτη. Λοιπόν, να είστε καλά, κάντε like στο βίντεο. Ευχαριστώ και πάλι για τα σχόλιά σας με το Ζούγα στο βίντεο. Κάντε εγγραφή, χρειαζόμαστε την εγγραφή, χρειαζόμαστε την υποστήριξη και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν στο Starovas TV. Σας ευχαριστώ για μια φορά ακόμη, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σας αφήνω με τα πλανάκια από την Ιταλία. Τσάο. Γεια σας από το Οστούνι της Ιταλίας, μια επαρχιακή πόλη, μικρή, σε υψόμετρο. Είναι σαν χώρα, παιδιά, από νησί, δικό μας ελληνικό, αλλά σε βουνό. Καταπληκτική πόλη με φοβερό κέντρο ιστορικό, θα πάρω πλάνα αργότερα. Προς στιγμήν, στο πρώτο βίντεο επί Ιταλικού εδάφους, θα ξεκινήσουμε από το ξενοδοχείο που μένουμε. Ένα μοναστήρι που ενώ έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο και έχει πελάτες, υπάρχουν και χώροι εσωτερικά που είναι μόνο για τους κληρικούς. Καταπληκτική ιστορία, δεν ξέρω αν μπορέσω να πάρω άδεια να σας δείξω και πλάνα από μέσα. Προς στιγμήν, δείτε το εξωτερικά. Έκνωση μου, πήγαινε απλά να μου δείξει τη διαδρομή. Ναι. Ελάτε. Δημήτριο. Δημήτρη. Ναι. Πάμε. Πάμε, Δημήτρη μου. Για να μην σε κουράζουμε κι άλλο μετά. Μπούμαν. Όταν ήμουν μικρός είχα πάντοτε την απορία, επειδή έβλεπα πολύ τηλεόραση, τι σημαίνει μπούμαν. Έβλεπα μπούμαν ο τάδε και ρωτούσα τη μάνα μου τη σχορεμένη, δεν ήξερα να μου πει καημένη. Εκ των υστέρων ανακάλυψα. Το μπούμ λοιπόν είναι αυτό εδώ. Έλα, που έχει αυτός ο νεαρός. Και είναι το μικρόφωνο που κάνω με τα γυρίσματα. Πάω για δουλειά. Με περιμένουμε. Τι να κάνω μεταξύ των γυρισμάτων. Κάνω και πλανάκια για πάρτι σας. Κλείνω προς στιγμή. Νομίζω αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και στους απλούς εργάτες, ξεκινώντας από το Μπούμαν. Script. Κάμερα. Ο μικρός μου αδερφός τον βρήκα μετά από χρόνια. Αυτός που κουράζεται λιγότερο. Πίσω δεν τον ξέρω τον άλλο. Και η Μαρία. Buongiorno. Μαρία, the make-up artist. La truccatrice. Με πρόσβαλε. Κάτι είπε για μένα. Όταν είσαι επώνυμος, δεν μπορείς να κυκλοφορείς στους δρόμους ελεύθερα. Κινδυνεύεις, θαυμαστές. Σε λιντσάρουν, δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Γι' αυτό, εδώ που είμαστε στην Ιταλία για τα γυρίσματα της ταινίας που παίζουμε, έχω βάλει στο συμβολέο μου όρο να έχω και προσωπική ασφάλεια. Έχω προσωπικό σωματοφύλακα. Τι να φοβηθώ εγώ τώρα. Και κοιτάω δεξιά-αριστερά, τότε τι έκανα. Ευγενέστε. Στέλιο, οπερατέρ. Θα σας δείξω τώρα το Θανάση. Ο Θανάσης λίγο πριν το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν τεκνό, ήταν ζεπρεμιέ, σικολό. Εντάξει, πριν είναι βραδινό. Δεν μας καίει τίποτα τώρα.